σήκωσε την πλάτη κι από συσέντους πέτα δάχτυλε μου. 35 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Πλήθος μαθητών και φοιτητών βρέθηκε στο δόφραγμα του Ορφέα στη Λευκοσία για να καταδικάσει την ανακήρυξη. Μαζικό και δυναμικό παρόν έδωσε και φέτος η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων καθώς και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για ειρήνη στην Κύπρο. Θέλουμε μια Κύπρο ανεξάρτητη, ομοσπονδιακή και χωρίς μυσαλλοδοξία. Η νέα γενιά αντιστέκεται στα νέα δεδομένα όσον αφορούν το Κυπριακό. Κύπρος ενωμένη ομοσπονδιακή. Η Κύπρος ανήκει στο λαό της. Ανεξαρτησία, λευτεριά, δημοκρατία είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν από τις φωνές των νέων που θέλησαν να καταδικάσουν με αυτόν τον τρόπο την προσπάθεια να εδραιωθεί ως κράτος η λεγόμενη τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου. Θέλουμε ελευθερία και κάνει, εκουρασίκαμε. Είμαστε υπέρ σε μια λύση όπως συμφωνημένη, σε διοκοινωτική διζωνική νομοσπονδία. Δεν καταδικάζουμε τη σημερινή κατάσταση, πίσω και μακριά από τη μυσαλλοδοξία. Μήνυμα εστάλει και στην κυβέρνηση για την παρούσα στάσιμη κατάσταση στο Κυπριακό. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να σταθεί ενωμένη και να στηρίξει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων πάνω στις διαχρονικές θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Εκδηλώσεις κατά του ψευδοκράτους πραγματοποιήθηκαν και στις υπόλοιπες επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου.